Διάσταση. Πάντα ήθελες να γίνεις ηθοποιός? Ναι, πάντα. Οι γονείς πώς σε αντέδρασαν όταν τους το είπες? Οι γονείς μου, η μαμά μου δεν είχε πρόβλημα. Ο μπαμπάς μου είχε μεγάλο πρόβλημα. Δεν ήθελε με τίποτα να το ακούσει. Για ένα χρόνο δεν μιλάγαμε. Σε έχουν περάσει τόσα χρόνια το παραπέντε, αυτός ο ρόλος σας θα το κουβαλά συνέχεια. Αυτό, ναι, νομίζω μέχρι να φύγω, άμα παίζεται. Πώς άλλαξε τη ζωή σου αυτό το σύριαλ? Τότε είχε αλλάξει πάρα πολύ η ζωή μου. Είχαν ανοιχτεί και πόρτες πολλές, αλλά εγώ ήμουν και λίγο τυχερή ή άτυχη όμως. Γιατί τότε που έπρεπε να εκμεταλλευτώ την επιτυχία αυτή, τότε αντιμετώπισα ένα πρόβλημα υγείας και δεν μπορούσα να δουλέψω. Οπότε 3 χρόνια off από το χώρο είναι... ξεχνιέσαι. Είναι σοβαρό το πρόβλημα, αν επιτρέπετε? Όχι, εντάξει. Όχι, δεν ήταν σοβαρό. Δεν μπορούσε να παίξει. Δεν γινόταν, ναι, με τίποτα. Κόντρα όμως ρόλος με αυτούς που σε έχουμε συνηθίσει στο θέατρο ήταν αυτό, της κοντής? Κόντρα ρόλος. Εντάξει, και εγώ δεν το περίμενα. Ευχάριστη έκπληξη. Εμένα μου άρεσε που έκανα την κοντή. Και τότε θέλανε, μάλιστα είχαν πάρει και στο Γιώργο αρκετές και θέλανε το ρόλο. Αλλά ο Γιώργος μου το κρατούσε έκπληξη. Έχεις δεκτεί πρόταση για Survivor και... επειδή έχουμε δει πολλούς και πηγαίνουν. Ναι. Αλήθεια? Ναι. Γιατί δεν αρνήθηκες? Δεν ξέρω, το φοβήθηκα. Το φοβήθηκα λίγο. Έχεις το όχι, πιστεύεις? Α, ναι, το έχω. Έχεις έναν αθλητισμό? Ναι, έκανα πρωταθλητισμό, Στίβο. Ήμουν πάρα πολύ καλή. Μπράβο. Δεν κατάλαβα ότι το Survivor θα πήγαινε. Ναι, ναι, έκανε πρωταθλητισμό στη Βότα. Της έγινε πρόταση, αλλά το φοβήθηκε. Κοιτάξτε πώς ήταν, παιδιά. Αλλά για πολύ μεγάλη διαφορά. Άλλαξε. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε split με την Τουντούρι. Νομίζω ότι είναι η αδερφή σου. Η χαμένη σου αδερφή. Ναι, όπως είναι τώρα και η Τουντούρι, νομίζω είναι η ίδια. Επίσης, παιδιά, ήταν όντως κοντή. Όχι, απλά έτσι την έλεγε η Θεοπούλα. Δεν ξέρω, δεν την έχω δει. Είναι μικροκαμωμένη. Άρα και εγώ δεν μπορούσα να έχω το ρόλο αυτό. Πάντως δεν είναι απίστευτο, δηλαδή να είσαι στο απόλυτο πικ και ξαφνικά κάτι να στραβώνει. Είναι αυτό που λέει, ήμουν τυχερή ή άτυχη. Όπως αυτό που είπαμε.